Κύριε καθηγητά, και να περάσουμε τώρα στα του οίκου σας. Ξεκινήσατε από την Ελλάδα, μετά στην Αγγλία, στην Ελβετία και στην Αμερική. Μιλήστε μας πώς ξεκίνησε το ταξίδι σας στον κόσμο της θεωρητικής φυσικής. Το ταξίδι μου ξεκίνησε πολύ μικρός, όταν σε ηλικία 15-16 χρονών πρώτο ήρθα σε επαφή με τη φυσική και μου άρεσε. Μετά μπήκα στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο μου άρεσε η φυσική στην αρχή. Στο πανεπιστήμιο κατάλαβα ότι αυτό που μου άρεσε ήταν η θεωρητική φυσική και έτσι αποφάσισα όσο δυνατόν ταχύτερο να φύγω να πάω να κάνω σπουδές για θεωρητική φυσική, χωρίς βέβαια να ξέρω πολλά πράγματα. Και από εκεί και πέρα, έτσι από μια τρέλα θα έλεγα, από την, πώς το λένε, μια ιστορική πηξίδα με πήγαινε, και πήγα στην Αγγλία, από εκεί στο ΣΕΡΝ και από εκεί πια στην Αμερική, και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν την ροή τους. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω για τους νέους που με ακούνε είναι ότι κατά κάποιο τρόπο δεν, κάθε βήμα το οποίο γίνεται από μια εσωτερική ανάγκη. Δεν είναι κάτι ότι έχει καθένας, έχει ορισμένο στόχο και έχει και ένα όραμα, αλλά κατά κάποιο τρόπο εάν δεν οδηγήσει από κάποια εσωτερική ανάγκη, τότε τα πράγματα είναι περίεργα. Ας πούμε, δηλαδή εγώ και εγώ ήμουν να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα έκανα, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γινόμουν κτλ. Αλλά ήθελα να κάνω αυτό, να προσπαθήσω αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που είναι σημαντικό, όπως λέω πολλές φορές στους φίλους μου, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή θεωρώ πολύ σημαντικό πράγμα στον εαυτό μου. Δεν με νοιάζουν το τι ήρθε μετά, αλλά πώς είχα πάρει αυτή την απόφαση τη συγκεκριμένη σε εκείνη την ηλικία από ένα εντελώς άλλο περιβάλλον να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό το θεωρώ μια πολύ σημαντική κατά κάποιο τρόπο απόφαση στη ζωή μου, η οποία μετά διδακτορικά, ξέρετε, και τα λοιπά ήρθανε, τα θεωρώ ότι ήτανε, πηγαίνανε μόνα τους. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Είναι γραμμένο στο γονίδιο? Υπάρχει κάτι προκαθορισμένο? Ναι. Όχι, το προκαθαρισμένο δεν το ξέρω, δεν μιλάω, αλλά ότι υπάρχει ένα μέρος στο γονίδιο, δηλαδή αυτό που νομίζω που χρειάζεται κανένας είναι να έχει ένα αλφα μυαλό, εντάξει, αλλά όμως από την άλλη μεριά να έχει φαντασία, να έχει δύναμη, να μην φοβάται, και επίσης είναι σκληρή δουλειά, όπως έλεγε ο Αϊνστάιν, του λέγανε τι είναι, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, και λέει 95% δουλειά και 5% όλα τα άλλα. Έτσι. Άρα θέλει σκληρή δουλειά, αυτό είναι το πράγμα. Αλλά βέβαια για να κάνεις σκληρή δουλειά πρέπει να σ' αρέσει. Άρα να σ' αρέσει πρέπει να έχεις κάτι μέσα σου, καταλαβαίνετε, είναι κύκλος αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω, και ας μην παρθεί αυτό σαν έτσι περίεργο σχόλιο, ότι και το DNA παίζει ένα ρόλο. Μην το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι... Αλλά ευτυχώς η φύση, προσέξτε, η φύση τα κανονίζει έτσι τα πράγματα που τυχαία, δηλαδή είμαστε τυχαία γεγονότα προφανώς, πατεράδες μας, σημεράδες μας, και πάνε πίσω ο καθένας. Αλλά από εκεί και πέρα δεν παίζει ρόλο από πού προέρχεσαι, αν είσαι πλούσιος, αν είσαι φτωχός, αν είσαι παθητής, ο πατέρας σου καθηγητής ή μεγάλος πιανίστας κτλ. Θέλω να πω, βγαίνει, μπορεί να βγει οτιδήποτε από οτιδήποτε, που λέμε έτσι. Και αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο της φύσης που το κάνει έτσι. Και πάμε, κύριε καθηγητά, στο 1977, όπου διατυπώσατε τη θεωρία για τα quark, η οποία επιβεβαιώθηκε 12 χρόνια αργότερα. Πείτε μας τι ακριβώς αφορά αυτό και πώς επηρεάζει τη ζωή του μέσου ανθρώπου. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι, χαίρομαι που το ρωτάτε αυτό, γιατί δεν με ρωτάνε πολύ γι' αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ, αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα που κάναμε. Και αυτό έγινε το εξής πράγμα. Δουλεύαμε ορισμένες θεωρίες, αυτές που λέμε τις Grand Unified, τις μεγαλοποιημένες θεωρίες, αν θέλετε. Και βγάλαμε από εκεί, για να είναι συνεπείς αυτές τις θεωρίες, ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολλά quarks. Να εξηγήσω μια στιγμή στους θεατές, στους ακροατές μας, ότι τα quarks είναι τα θεμελιώδη συστατικά τώρα, από τα οποία αποτελούνται τα πρωτόνια που μαθαίναμε στο γυμνάσιο, και υπάρχουν, τώρα ξέρουμε ποιο, υπάρχουν μόνο 6 είδη από αυτά τα quarks. Μέχρι τότε ξέραμε ότι υπήρχαν τα quarks, έτσι, αλλά δεν ξέραμε πόσα θα είναι και μπορεί να είναι συνέχεια, οπότε να θέλουμε να τα ξανακάνουμε πάλι από την αρχή. Αυτό που αποδείξαμε εμείς τότε είναι ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από 6 είδη quarks. Εκείνη τη στιγμή που το λέγαμε υπήρχαν μόνο 4 είδη quarks και είπαμε ότι υπάρχουν μόνο ακόμα 2 είδη quarks. Πολλοί τα κοιτάξαν περίεργα αυτά, γιατί όσο προχωράνε θα βρίσκουν περισσότερα. Και όμως
Τελικά είχαμε δίκιο και αποδείχθηκε αυτό ύστερα από 12 χρόνια σε αυτό που λέμε στο ΛΕΠ, ένας επιταχυντής, εκεί που είναι τώρα στο ΣΕΡΝ, αυτό που λέμε το LHC, ο Large Hadron Collider, εκεί υπήρχε, τώρα χτυπάνε πρωτόνια μεταξύ τους, τότε χτυπάγανε ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια στο ίδιο. Εκεί μέσα σε αυτό, μέσα μπορεί να δει κανένας ότι πραγματικά υπάρχουν μόνο 6 είδη quarks, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας κατά κάποιο τρόπο μας καθιέρωσε ότι αυτό, γιατί έχει σχέση αυτό και με το στάνταρ το μοντέλο, και μας είπε ότι μην περιμένουμε ότι χτίζοντας επιταχυντές θα βρίσκουμε συνέχεια quarks. Πρέπει να ψάξουμε για άλλα πράγματα να βρούμε, και από εκεί μας βοήθησε πάρα πολύ. Μελετάτε επίσης και τη φυσική υψηλών ενεργειών σε συνδυασμό με την κοσμολογία. Τι αφορά αυτό ακριβώς? Κοιτάτε, αυτό που συμβαίνει είναι ένα πράγμα το οποίο είμαι περήφανος, είναι ότι στα τέλη δεκαετίας του 70, στη δικιά μου τη γενιά, θέλα και στο δικό μου το group και μερικά άλλα παράλληλα group, φέραμε σε επαφή για πρώτη φορά αυτό που λέμε η φυσική των υψηλών ενεργειών με την κοσμολογία. Μέχρι τότε αυτά ήταν δύο κόσμοι εντελώς διαφορετικοί. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Κινέζοι και Πορτογάλοι, ας πούμε αυτό το πράγμα. Και τα φέραμε μαζί και οι σκέψεις ήταν πάρα πολύ απλή. Αναγκαστήκαμε, γιατί συνδέεται και με αυτό που σας είπα προηγουμένως με τα 6 quarks, αυτές οι θεωρίες μας πηγαίνανε προς τα εκεί πέρα. Και αυτό που συνέβη είναι ότι κατά κάποιο τρόπο η απλή εξήγηση, δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι, αλλά η απλή εξήγηση αποστεριόρι είναι η εξής. Το σύμπαν, ξέρουμε ότι ζούμε σε ένα σύμπαν που διαστέλλεται. Όταν λοιπόν γυρίσω πίσω, πάω στο χρόνο πίσω, σε κάποια στιγμή το σύμπαν θα ήταν πάρα πολύ μικρό. Θα ήταν μικρότερο και από ένα στοιχειώδες σωματίδιο, το οποίο αυτά είναι που μελετάνε τα φυσική των υψηλών ενεργειών. Άρα λοιπόν, σε κάποια στιγμή, και το σύμπαν ήταν μέσα σε αυτά τα δεδομένα που ζητάμε, τη φυσική των υψηλών ενεργειών, άρα λοιπόν μπαίνει αυτό μαζί. Και γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι το CERN φτιάχνει το περιβάλλον που δημιουργεί ενεργειακά, όπως συγκρούν, είναι βασικά σαν να φτιάχνει μερικές φορές μορφές του σύμπαντος, όπως το σύμπαν ήταν σε κάποια δεδομένη στιγμή, μπορεί να υπολογίσει κανένας από την ενέργεια, σε κάποια στιγμή στο παρελθόν. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ του πολύ μεγάλου και του πολύ μικρού μέσα από αυτή τη σχέση, και είναι αυτό που έχουμε ονομάσει αστροσωματιδιακή φυσική, δηλαδή αστέρια και σωματίδια μαζί, και λέγεται αστροσωματιδιακή. Είναι astroparticle physics που είναι, έχουμε φτιάξει ένα καινούριο πεδίο δηλαδή στη φυσική, που τώρα πια είναι, δουλεύει μόνο του. Κύριε καθηγητά, φοβάστε κάποια από τις ανακαλύψεις σας μήπως χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που θα βλάψουν την ανθρωπότητα? Κοιτάτε, αυτό υπάρχει πάντοτε, και επειδή η φυσική έχουμε το δικό μας προπατορικό, το cardinal sin που λέμε, το προπατορικό μας αμάρτημα που είναι η ατομική βόμβα, έτσι, γιατί σας θυμίζω ότι όταν ρωτάγαν τον Αϊνστάιν πριν του 40 και τον Ράδερφορντ και τα λοιπά για τέτοιες, όχι για, δεν ξέραν για τέτοιες καταστροφές, αλλά τι εφαρμογές μπορεί να έχει, λέγανε αυτά είναι σάχλαμα, δεν μην τα συζητάτε, αυτά είναι για τους ειδικούς και τα λέμε καμία σχέση. Άρα, και μετά είδαμε δυστυχώς ότι είχε αυτή τη σχέση, αλλά φαντάζομαι, θέλω και πιστεύω ότι η ανθρωπότητα και οι επιστήμονες γενικά, και δεν αναφέρομαι μόνο στις φυσικές επιστήμες, αλλά αναφέρομαι και στις βιολογικές επιστήμες και στη βιολογία, δηλαδή στις life science που λέμε, ότι οι άνθρωποι βάλανε μυαλό και, ας το πούμε, ισορροπία του τρόμου, ισορροπία του φόβου, δεν ξέρω τι να είναι, ότι δεν θα μας αφήσει να κάνουμε τέτοιου είδους, έστω και αν κανένα σκεφτεί κάτι τρελό με αυτό το πράγμα, το οποίο δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα, αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Έτσι. Άρα θέλω και πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτοί που χειρίζονται αυτά τα πράγματα θα έχουν μια κατά κάποιο τρόπο σκέψη τους, ώστε να μην αυτά χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, και κατά κάποιο τρόπο βεβαίως, λέγοντας αυτό, πρέπει να πούμε ότι δεν μπορείς να τη σταματήσεις την έρευνα. Δηλαδή η έρευνα είναι κάτι που πάει μόνο του, δηλαδή δεν μπορεί. Δηλαδή θυμόσαστε πόσο προσπάθησε η Εκκλησία να σταματήσει το Γαλιλαίο. Και ο Γαλιλαίος έβγαζε κρυφά και τα έστελνε στην Ολλανδία τα αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί πια, από εκεί και πέρα έχει ανοίξει το αυλάκι αυτό και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δηλαδή να σταματήσουμε και να πούμε ότι ξέραμε, μάθαμε. Έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά ελπίζουμε, ευχόμαστε και νομίζω έτσι θα γίνει. Θα πάνε αυτά όλα για το καλό της ανθρωπότητας.